Είχαμε από την άλλη όμως και το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη, το ΜΕΡΑ25, όπου παρολίγων, κυριολεκτικά παρολίγων, ναι, να μπει στην Ευρωβουλή. Ναι. Συγκέντρωσε ένα ποσοστό, κατέβηκε για πρώτη φορά, ναι, ναι, και συγκέντρωσε ένα ποσοστό δυσαρέσκεια. 3%. Εγώ λέω το εξής. Σχεδόν. Οι Έλληνες που μας ακούν αυτή τη στιγμή και οι Ελληνίδες, οι εργαζόμενοι, οι εργαζόμενες, τα λαϊκά στρώματα, πρέπει να σκεφτούν ότι αν φεύγοντας από το ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να οδηγούνται είτε σε πιο δεξιές, τέλος πάντων, επιλογές, όπως συνηθίζεται να λέγεται, γιατί δεξιά είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον σήμερα, ή να διαχέονται σε διάφορα κόμματα όπως είναι του κυρίου Βαρουφάκη, το ΜΕΡΑ25, το οποίο χρησιμοποιείται όπως και άλλα πριν από αυτό, όπως το Ποτάμι, η Ένωση Κεντρών, η ΑΝΕΛ, το ΛΑΟΣ, άλλα κόμματα πιο πριν, η ΔΙΜΑΡ κλπ. Μην τα θυμίσω, τα γνωρίσαμε την τελευταία δεκαετία με την κρίση πάρα πολύ να εμφανίζονται σαν διάτοντες αστέρες και να εξαφανίζονται την άλλη στιγμή. Έτσι είναι και το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη. Λειτουργούν ως ανάχωμα του προοδευτισμού, του ρισπαστισμού. Δηλαδή, αυτές οι δυνάμεις θα μπορούσαν να έρθουν στο ΚΚΕ. Λειτουργήσε το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη ως ανάχωμα σε αυτό. Την ίδια στιγμή. Κάνετε μια ο ελληνικός λαός γνώρισε τον κύριο Βαρουφάκη το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, γνώρισε την οικονομική πολιτική, τι έλεγε πριν ο ΣΥΡΙΖΑ, τι έκανε στην κυβέρνηση, δεινοπάθησε από αυτή την πολιτική, την πλήρωσε και με τρίτο μνημόνιο ήρθε καπάκι λόγω της πολιτικής και των διαφόρων ζητημάτων που έθετε ο κύριος Βαρουφάκης τότε κλπ. Και φτάσαμε σε ένα σημείο σήμερα να μιλάει ο ίδιος υποτίθεται αριστερός ή εμφανίζεται ως τέτοιος και να λέει είμαι ανοιχτός για συνεργασία μετεκλογική και με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος λοιπόν μπορεί να εμπιστευτεί στο ελάχιστο τέτοια κόμματα? Εσείς θα βλέπατε συνεργασία στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, λοιπόν, που χαρακτηρίζεται από μια σταθερότητα, ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει σήμερα να πεισματώσει, να καταλάβει ότι αυτοί οι άνθρωποι τον κοροϊδεύουν, θέλουν να εκμεταλλευτούν την ψήφο του για να μπορέσουν σε συνέχεια να υλοποιήσουν ίδιες ή παρόμοιες αντιλαϊκές πολιτικές. Αυτό είναι κρίσιμο ζήτημα σήμερα. Εσείς το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Και ο κόσμος μπορεί να πεισμώσει αυτό. Είναι σαφές αυτό που λέτε. Να φύγει από αυτά τα κόμματα και να ενισχύσει σταθερά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Για να μην τρελαθούμε δηλαδή, σε μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας αύριο, για παράδειγμα, όπως λένε, δεν ξέρω αν θα είναι η Νέα Δημοκρατία, έστω και με κάποιους συνεταίρους που θα βρει, μπορεί να είναι αντιπολίτευση ο Βαρουφάκης, μπορεί να είναι αντιπολίτευση η Ελληνική Λύση και ο Βελόπουλος, μπορεί να είναι αντιπολίτευση το Κινάλ Πασόκ της κυρίας Γεννηματά, με όλα αυτά τα προβλήματα και με όλη αυτή κυρίως την πολιτική που έχει, η οποία ταυτίζεται στην ουσία με όλες τις στρατηγικές επιλογές. Διότι ξέρουμε ότι δεδομένα είναι τα ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060, δεδομένο είναι το πρόγραμμα σταθερότητας και ελέγχου δημοσιονομικής προσαρμογής στα πλαίσια της Τρόικα και των μνημονίων, αλλά και της μεταμνημονιακής τώρα πολιτικής, δεδομένα είναι τα αντιλαϊκά μέτρα τα οποία έχουν συμφωνήσει και για φορολογία του κάτι, λαού, για να και πάμε για και στα μέτρα, να πάμε πια σε αυτά, εδώ, να αφήσουμε την αποτίμηση είναι μαζί, και να Νέα πάμε Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ, αύριο. ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, ΜΕΡΑ25 είναι μαζί τώρα σε αυτά. Τώρα μου θυμίζετε